Άριστο Τρίτη, 21 Νοεμβρίου του 2023, το βίντεο της άριστο Τρίτη. Ε, μας είχατε στείλει έτσι ένα θέμα που σας απασχολεί, το οποίο ήταν ε, πότε τα παιδιά είναι καλό να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχω έτσι αρκετά αιτήματα από, από γονεί, οι οποίοι ανησυχούν για τα παιδιά τους, οι οποίοι μου αναφέρνουν ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά, ε, λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με το ότι τα παιδιά έπρεπε επί τη να κάνουν τα μαθήματα τους μέσω των μέσων αυτών, παρατηρήθηκαν πάρα πολλά φαινόμενα όπως το να μιλάνε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέσα από διάφορες πλατφόρμες και να, μην, και να έχει ενοχληθεί ο ύπνο των παιδιών ή το να κάνουν διάφορες ομάδες τα παιδιά μέσα στην τάξη μέσα στο, από διά, σε διάφορα μέσα Όπου να, γίνον, να γίνονται διάφορα, είτε να μιλάνε σχρά, είτε να στενούν φωτογραφίες, είτε να ενοχλεί ο στον τον άλλον. Ε, και όλα αυτά τα φαινόμενα προέκυψαν λόγω του ότι δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα χωρίς να μπορούν και να έχουν την οριμότητα να τα χειριστούν κατάλληλα. Να πούμε λοιπόν ότι με βάση τους, τους δείχτες του πότε θα μπορούσε ένα παιδί να έχει μία καλή χρήση, χωρίς να λειτουργήσει αυτόν εις βάρος του το μέσον αυτό, θα λέγαμε ότι είναι μετά τα 15. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Από τα 13 ωστόσο ως τα 15 μπορούν να τα χρησιμοποιούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους και μετά από έλεγχο από τους γονείς τους. Okay. Δηλαδή, ένα 13χρονο, ένα 14χρονο μπορεί να έχει ένα προφίλ στα μέσα, μέσα κοινωνική δικτύωση, αλλά να, να δίνει το κινητό του να βλέπει ο γονιός τι ναι. γίνεται. Ναι. Ε, ή να υπάρχουν, υπάρχουν οι διάφορες έτσι, εφαρμογές όπου ο γονέας μπορεί να ελέγξει το υλικό το οποίο βλέπει το παιδί του, να μπορεί να δει το υλικό που χρησιμοποιεί, που αναρτά, ε, τους φίλους του, τα μηνύματα του κτλ. Προκειμένου να ελέγχει ότι δεν έχει τίποτα το οποίο θα βλάψει το παιδί το ίδιο. Τώρα, ε, μπορώ να πω ότι έχω ακούσει για πολύ μικρότερες ηλικίε ότι τους επιτρέπεται η χρήση αυτών των μέσων. Ε, μας ζητήθηκε να κάνουμε το βιντεάκι με βάση την δική μας άποψη, με βάση την επιστημονική θεώρηση, έτσι, τι θα ήταν σωστό. Οπότε όλα αυτά τα λέμε στα πλαίσια του τι θα ήταν σωστό. Από εκεί και πέρα, ε, να πούμε ότι οι αλγόριθμοι των, των περισσότερων τέτοιων μέσων πλατφόρμων έχουν σχηματιστεί και κατασκευαστεί με, με τρόπο που να απαιτούν τη μέγιστη αφοσίωση των παιδιών και ακόμα και το να προσπαθήσουν να μην αφοσιωθούν σε αυτά τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει, έχουν κάνει ολόκληρη μελέτη οι άνθρωποι αυτοί για να φτιάξουν τις πλατφόρμες για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, για το πώς εθίζεται ο εγκέφαλος, για το τι ήχους πρέπει να βάλουν, τι εφέ πρέπει να βάλουν, τι χρώματα πρέπει να βάλουν και απευθυνόμενα στο, σε αυτόν το, το target group των, των, παιδιών αυτής της ηλικίας οπότε έχουν κάνει ολόκληρη μελέτη και όλο αυτό έχει γίνει με βάση του νόμου του marketing, ούτω ώστε να μπορέσουν να το πλασάρουν στα παιδιά και να είναι θυστικό για να μπορέσουν να βγάζουν χρήματα από όλο αυτό. Ε. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή. Έχει νόημα να το εξηγήσουμε αυτό στα παιδιά, σαν ένα μάθημα, ό,τι έλα να, να μιλήσουμε για το πώ. Ναι. Ε, εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κάνω εργαστήρια όπου να μελετήσω. Όλα αυτά που αυτοί μελέτησαν και με έναν τρόπο λειτουργήσαν εναντίον των παιδιών. Τι, να του ξεσπάσει. Να, να, πρα... να γράψει ναι. ένα βιβλίο για αυτό το θέμα ή να κάνει και δημοσίευση. Ναι, ναι. 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 Ε, γιατί είναι, πρέπει να πείσουμε αυτέ τι ηλικίε, να πείσουμε αυτά τα παιδιά που ανήκουν σε, αυτά, σε αυτόν τον γκουρού, που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα αυτά τα μέσα, ότι. Του λέμε να μην το χρησιμοποιούν, όχι γιατί ξυπνήσαμε μία μέρα και είπαμε τι θα πούμε, τι θα πούμε σήμερα. Ούτε γιατί είμαστε πίσω από τον κόσμο μα και οπισθοδρομικοί, είτε γιατί δεν αγαπούμε την τεχνολογία, είτε επειδή έτσι μα ήρθε, αλλά γιατί έχουμε κάποιου εύλογου λόγου που είναι καθαρά επιστημονικοί και αντικειμενικοί να υποστηρίξουμε αυτά που υποστηρίζουμε. Mm. Άρα είναι σημαντικό τα παιδιά, ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία, να πισθούν ε, ότι όντως αυτά που τους λέμε ισχύουν ε, και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να τους το αποδείξουμε μέσα από μελέτες που ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα, άρα δεν είναι δικά μας λόγια, ναι, τα έχουν πει επιστήμονες που έχουν κάνει ειδική μελέτη γι' αυτό και έχουν αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Οπότε οι, οι πρόσφατες μελέτες λένε ότι ναι, ωφελεί πάρα πολύ η τεχνολογία, μας λύνει τα χέρια, αλλά σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και όταν γίνεται υπερβολική χρήση από ηλικίε παιδιών που δεν ανήκουν στην ομάδα των μετά των 15, ούτε υπό την επίβλεψη μεταξύ 13 και 15, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από το όφελος. Οπότε, ε, κρούμε έτσι τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση των μέσων και λέμε και στο Υπουργείο ότι πρέπει κάτι να κάνει με το σχολείο και με αυτή τη χρήση των μέσων αυτών γιατί έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, που δεν μπαίνουν ως άτομο μέσα σε αυτόν την ομάδα που φτιάχνουν σε διάφορες πλατφόρμες δέχονται εκφοβισμόν από τα α, άλλα παιδιά α, τα οποία δεν μπαίνουν. Τα χάσει εσύ αυτός που έχεις μείνει πίσω Μάλιστα. και δεν έχεις μπει στο TikTok και δεν έχεις μπει Ακριβώς. στο Facebook. Και... Ακριβώς, Μάλιστα. οπότε ε, επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προτρέπουν τα παιδιά να φτιάχνουν ομάδες μέσα σε αυτά τα μέσα που τους λένε επειδή έχουν καινή ώρα να πούμε βγάλετε τα κινητά σας και παίζετε που τους ρωτάν τι παιχνιδιά παίζουν και τα λοιπά. Μπορεί οι άνθρωποι να το κάνουν στα πλαίσια του να φανούν λίγο πιο cool, να γίνουν πιο αρεστοί, πιο δημοφιλεί τα παιδιά. Αλλά είναι σαν να, ε, κάνουν και τα υπό, να προτρέπουν τα παιδιά που έχουν την τάση να εκφοβίζουν τα υπόλοιπα που κρατά μια διαφορετική στάση, ότι όντως όσα παιδιά δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, δεν είναι cool, δεν είναι in. Τώρα χρησιμοποιώ όρου τη πνευματική κουλτούρα. Ναι. Ε, δεν είναι, ξέρω εγώ, είναι ε, σπάσματα. Πώ τα λένε αυτά τα, δεν ξέρω τι, τώρα αυτή είναι από τον καιρό μου, φυτό, 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 nerd. nerd. Τέλο πάντων, διάφορα τέτοια κοσμητικά επίθετα ε, τα οποία χαρακτηρίζουν τα παιδιά που προσπαθούν να αντισταθούν σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ενδεχομένω να έχουν άλλου στόχου να διαβάζουν ακόμα το βιβλίο, το οποίο έχει εξωστρακιστεί ε, με την εμφάνιση αυτών των ε, μέσων και νομίζω ότι θα πρέπει να θορυβηθούμε και να κάνουμε δράσεις ε, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, χωρίς να εξωστρακίσουμε τη χρησιμότητα της, ε, της, ε, της τεχνολογίας, αλλά να γίνει βοηθός μας και όχι ε, εχθρός μας. Λοιπόν θέλω να πω κάτι τελευταίο. Πώς μιλούμε στα παιδιά και πώς τους πείθουμε, γιατί χρειάζεται να τους πείσουμε, όχι απλώς να τους το πούμε, ότι είναι επικίνδυνο να μιλάμε με αγνώστους στο διαδίκτυο και ότι μπορεί να είσαι στο δωμάτιο σου, στο παιδικό σου δωμάτιο, να έχεις το κινητό σου ή το τάπλετ σου, οι γονεί σου να είναι ξέγνιαστοι ότι είσαι στο σπίτι, αλλά εσύ να συνομιλεί με κάποιον ο οποίο ίσω είναι ένα επικίνδυνο άνθρωπο στο διαδίκτυο που ότι είναι ένα παιδί στη δικιά σου ηλικία κλπ. Θα πρέπει να τους προετοιμάσουμε γι' αυτό. Θα πρέπει να τους μιλήσουμε, θα πρέπει να τους δείξουμε έτσι, να τους πούμε περιστατικά, να τους πούμε την ανησυχία μας, να αναφερθούμε... Σε... Πώ να του δείξουμε και το ντοκιμαντέρ, Υπάρχουν ντοκιμαντέρ, υπάρχουν, το υπάρχουν, περι... υπάρχουν βιβλία, ναι. υπάρχουν παραμύθια, mm. υπάρχουν ταινίε που μπορούμε έτσι. Θα κάνω μια παρέθεση. έχει έτσι. Ε, δεκτή α το πούμε, υποστηριχθεί ένα θεσμό στην Ελλάδα τώρα που με, με προτεργάτε, εξαιρετικούς κάποιου εξαιρετικού από την ιατρική σχολή του ΑΒΘΙΤΑ, που μιλά για την πολιτιστική, για την συνταγογράφηση τη τέχνη. Wow. Δηλαδή πώς μπορεί η τέχνη να συνταγογραφηθεί. Μέσα στα είδη τέχνης μπορεί να είναι και ο κινηματογράφος, μπορεί να είναι και μια θεατρική παράσταση, μπορεί να είναι και μια έκθεση ζωγράφου, μπορεί να είναι και πίση, μπορεί να είναι και βιβλίο, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί να είναι όλα τα, με, όλα τα είδη τέχνης. Yes. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να φτιάχναμε έναν κατάλογο με είδη τέχνης ε, που να μπορούμε να τα συνταγογραφούμε στα εισαγωγικά, στους θεραπευόμενους μας, στα παιδιά, ε, στους ψυχοεκπαιδευόμενους μας και να τους λέμε ότι για τη δική σου την κατάσταση νομίζω ότι θα σου τέριαζε να, να δεις αυτή την παράσταση. Wow. Θα, Αυτό Τι το βιβλίο. υπέροχη ιδέα αυτή, συνταγογράφηση τέχνης, Wow. Ναι. Υπάρχει στην Ελλάδα, wow. ελπίζω να ζηλέψουμε στις εισαγωγικά ναι. γένους στην Κύπρο. Ναι. Όσοι μας ακούν και τους αρέσει η ιδέα, εγώ είχα ενθουσιαστεί μόλις το ε, είδα ναι. αυτό. 23 με 25, έχει, έχει έναν κονδύλι που έχει wow. κερδίσει το κάποια ακαδημαϊκή εξαιρετική της, του Απιθίτα στην ιατρική σχολή. Και νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να αφήσουμε την τέχνη να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας τα πει με έναν τρόπο που μόνο αυτή ξέρει και μόνο αυτή ξέρει να μας μιλάει και να μας πείθει ότι όλα αυτά που λέμε εμείς οι μαθουσάλες και οι... Σνοπ, κυρίε που κάθονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση. Ε... Κοίταξε. Α, το τελευταίο. Να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μα τα κοινωνικά δίχτυα. Εγώ είμαι. Πρέπει να είμαστε, νομίζω. Εγώ είμαι. Και επίση πρέπει να, να γνωρίζουμε πότε είναι τα κοινωνικά δίχτυα. Δηλαδή, αν έχει παιδιά στην εφηβεία, πρέπει να φτιάξει και εσύ το δικό σου λογαριασμό στα κοινωνικά δίχτυα για να γνωρίζει εμπειρικά πώ είναι τα κοινωνικά δίχτυα να αποκτήσει διαδικτυακό γραμματισμό για να μπορεί να μιλήσει στο παιδί σου με τρόπο που να το καταλάβει και να, μην, να είναι σαν να του μιλάει ένα από το υπερπέραν, μια γιαγιά, ξέρω εγώ, πολλών χρόνων. Δεκαετιών πριν, η οποία δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Ε, θεωρώ ότι οι γονεί που έχουν παιδιά οφείλουμε, οι γονεί που έχουν παιδιά οφείλουμε. Να είμαστε ενεργοί στα κοινωνικά δίκτυα για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κινδύνους και τι ε, ίσως και τι δυνατότητες έχει το παιδί μας μέσα από τα κοινωνικά δίχτυα και εγώ θα έλεγα ότι στους εφήβους οπωσδήποτε είμαστε φίλοι ε, δεν θα ανοίξει λογαριασμό στο instagram αν δεν με έχεις φίλο <laughs> φίλοι αν δεν με βάλεις στους close friends αν δεν με βάλεις και στο finsta σου, ξέρεις ότι υπάρχει και finsta όχι το Finsta είναι Friends Insta. Ah, okay. Είναι ένα δεύτερο Instagram account στο οποίο γράφω βλακουκιούλε. Α, ah, μάλιστα. Εμένα με έχει το ένα παιδί στο Finsta, το άλλο δεν έχει. <laughs> λοιπόν. <laughs> αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου, και θα χαρώ πολύ. Πώ σκέφτεσαι να το κάνει, Ποιο. Okay. Α, τη μελέτη που σκέφτεσαι να κάνει εργαστήρια, είπε. <laughs> θα το μελετήσω ακόμα. Το, το σκέφτηκα εχθέ όταν τα έβλεπα αυτά. Θα να κάνει μια ομάδα διαδικτυακή με φίγου. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνει η προεργασία των ερευνών, να δούμε πώ σκέφτονται όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτέ τι πλατφόρμε. τέλειο όμω να φτιάξει μια ομάδα στην οποία θα εκπαιδεύει τα παιδιά, ώστε να γίνονται γνώστε του τι ακριβώ συμβαίνει. Να μπορούν πώς να, λειτουργ... να καταλάβουν τον αλγόριθμο. Πώς Ακριβώ και πώ λειτουργεί ο εγκέφαλό μα όταν ε, βλέπει αυτά τα εφέ, πώ εθίζεται. Μπράβο. Μπράβο. Γεια!